Δόξα τω Θεώ, πάντων ένε και αμήν. Αυτά είναι τα τελευταία λόγια του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, πριν να κλείσει τα μάτια του σε αυτή τη ζωή, εκεί πέρα στην Κουκουσό της Αρμενίας. Δόξα τω Θεώ για όλα, και για τα καλά και για τα κακά. Αυτή είναι η σειρά, η παράδοση των Αγίων της Εκκλησίας. Τους ιδίους λόγους είπε και ο πολύαθλος και δίκαιος Ιώβ στην Παλαιά Διαθήκη, όταν είδε να φεύγουν από μπροστά του τα πάντα, οι περιουσίες του, τα παιδιά του, η υγεία του. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφήλετο. Ως το Κύριο έδωξε, ούτω και γένετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Το ίδιο θα πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, όσοι με ακούτε, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς μπροστά σε κάθε δοκιμασία, και δεν υπάρχει δοκιμασία που να βρίσκει τον άνθρωπο χωρίς την παραχώρηση του Θεού. Ο Θεός επιτρέπει να μας βρουν και τα κακά, οι θλίψεις, οι αρρώστιες, οι στερήσεις, για το καλό μας. Αυτό είναι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι. Ότι κάθε θλίψης έρχεται κατά παραχώρηση Θεού για το καλό μας. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Αντώνιος, ο καθηγητής της Ερήμου, και όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Ερήμου, ότι χωρίς πειρασμούς δεν μπορεί κανείς να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Έπαρον των πειρασμών και ουδείς ασαζόμενος. Και στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε τα ίδια πράγματα. Στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου, διαβάζουμε «Μακάριος ανήρ, ως υπομένει πειρασμόν, ότι δόκιμος γενόμενος λείψετε το βραβείο της Ανοκλήσεως». Και πιο κάτω στο πέμπτο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής, ο Άγιος Ιάκωβος λέγει: «Την υπομονήν Ιώβ οικούσατε και το τέλος αυτού είδετε, ότι πολυέσπλαχνος εστίν ο Κύριος και ηχτήρμα». Δηλαδή,
είδατε διαβάζοντας την Αγία Γραφή πόσα κακά επέτρεψε ο Θεός το διάβολο να επιφέρει στον Άγιο και δίκαιο και άμεμπτο αυτό άνθρωπο τον Ιώβ για να δοκιμαστεί η πίστη του και η αρετή του. Ας εισέλθουμε λοιπόν στο θέμα μας. Ο Άγιος Ιώβ έζησε στα χρόνια τα παλιά προ Χριστού στα μέρη της Ανατολής, σε κάποια χώρα που λεγόταν Αυσίτης. Εγχώρατη Αυσίτηλη. Και ήταν ο άνθρωπος αυτός αληθινός, άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Δεν είχε σχέση με οποιοδήποτε πονηρό και κακό πράγμα. Ήταν αληθινός άνθρωπος, άμεμπτος, δεν μπορούσε να του βρει κανείς ψεγάδι, δίκαιος στις πράξεις του, θεοσεβής. Και του είχε χαρίσει ο Θεός μεγάλη περιουσία. Είχε χιλιάδες αγελάδες, χιλιάδες πρόβατα, μοσχάρια και άλλα ζώα και κτήματα πολλά. Και κοντά σε αυτά ο καλός Θεός του εχάρισε 7 γιους και 3 θυγατέρες. Ήταν τόσο καλός πατέρας ο Ιώβ, όταν τα παιδιά του εμαζεύονται σαν αγαπημένα αδέλφια στο σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού για να φάνε, να μιλήσουν μεταξύ τους, να χαρούν. Ο Ιώβ, ο πατέρας τους, σκεπτόταν μήπως σαν νέοι που ήταν και νέες η γη του και οι κόρες του, μήπως έπεφταν σε κανένα λάθος. Γι' αυτό πρόσφερε θυσία, ένα μοσχάρι. Πρόσφερε θυσία στο Θεό περί αμαρτίας, περί των ψυχών αυτών, για κάθε είδους αμαρτία που θα μπορούσαν να είχαν διανοηθεί ή διαπράξει. Έτσι λοιπόν κυλούσε η ζωή του μέσα σε κλίμα ευσεβίας, δικαιοσύνης και καλών έργων. Ήταν πρώτα απ' όλα άνθρωπος αληθινός. Είχε σχέση με την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Θεός.
Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ένας άνθρωπος του Θεού λοιπόν πρέπει επάνω απ' όλα να είναι αληθινός, να έχει σχέση με τον Χριστό που είναι η αλήθεια και η ζωή. Σήμερα αγαπητοί μου αδελφοί διερχόμεθα κρίση αληθείας. Επερίσσευσε το ψεύδος. Η σκοπιμότης, η εσχροκέρδεια, η φιλοδοξία. Με αποτέλεσμα να χωλαίνει η αγάπη. Όσοι μπορούν να τα βρίσκουμε τους δυνατούς της γης, όσοι κατάφεραν να έχουν στα χέρια τους εξουσία, συμπεριφέρονται κατά τρόπο αλαζονικών, προκαλώντας τους απλούς ανθρώπους. Και έτσι έχουμε φτάσει σε μια εποχή δύσκολη, την εποχή της παγκοσμιοποιήσεως, τη νέα εποχή την οποία δυστυχώς πολλοί που κατέχουν υψηλές θέσεις αποδέχονται έστω και χωρίς να το καταλαβαίνω. Η νέα αυτή εποχή λοιπόν η παγκοσμιοποίησης έβαλε στο στόχαστρό της όλη την ανθρωπότητα και βρήκε ύπουλους τρόπους και μέσα να μαντρήσει τους ανθρώπους κάθε χώρας, κάθε λαού, να τους φημώσει. Είμαστε λοιπόν σε μια δύσκολη εποχή και πρέπει αυτό να μας κάνει να συσπηρωθούμε γύρω από την Εκκλησία μας, να έρθουμε κοντά στο Χριστό που είναι ο μόνος οδηγός, να βρούμε κοντά σε αυτόν τη χαρά, την αληθινή χαρά. Ο Θεός λοιπόν ήταν πολύ ευχαριστημένος, πολύ αναπαυμένος με τον δούλο του, τον Ιώβ. Γι' αυτό όταν εμφανίστηκε ενώπιον του ο διάβολος, μετά από τους αγγέλους, διότι όλοι λογοδοτούν ενώπιον του Θεού. Δεν κάνουν ό,τι θέλουν, ούτε οι δαίμονες, εάν δεν τους το επιτρέψει ο Θεός. Ήλθαν λοιπόν οι άγγελοι του Θεού παριστάθησαν ενώπιον του Κυρίου
και ήλθε και ο διάβολος. Τον ερώτησε ο Θεός, «Πού ήσουν, από πού έρχεσαι?» Και απήντησε, «Εγύρισα όλη τη γη και περπάτησα σε όλα τα μέρη που είναι κάτω από τον ουρανό και τώρα είμαι ενώπιόν σου να ακούσω τι θα μου πεις». Και επειδή ο Θεός ξέρει ότι ο διάβολος εκπροσωπεί το κακό και την κακία, του είπε, «Βρήκες κάποιον να είναι σαν τον δούλο μου τον Ιώβ, άμεπτος, αληθινός, θεοσεβής, απέχοντας, μη έχοντας σχέση με κάθε κακό πράγμα, βρήκες κανένα σαν τον Ιώβ?» Και ο φθονερός και ζηλότυπος και διάβολος δαίμον είχε το θράσος να αντιμιλήσει στο Θεό και να του πει, «Μη δωρεάν Υιό σέβεται τον Κύριο?» Χωρίς συμφέρον, ο Ιώβ σέβεται τον Κύριο, δηλαδή εσένα, Θεέ. Του έδωσες, λέει, όλα τα καλά και μέσα και έξω από το σπίτι του. Ευλόγησε τα έργα των χειρών του και τα κτίνη του, δηλαδή όλα τα διάφορα ζώα, από αγελάδες, πρόβατα κλπ. Του τα επλήθυνες. Γιατί να μην σε σέβεται λοιπόν και να μην είναι καλός αφού τα έχει όλα? Άπλωσε το χέρι σου και άγγιξε τον. Δώσου δηλαδή μια δοκιμασία και να δούμε που δεν θα σε βλαστημήσει. Ακούτε, θράσος ο διάβολος απέναντι στο Θεό. Και ο Θεός, θέλοντας να αποδείξει την αγιότητα του δούλου του Ιώβ, είπε στο διάβολο, «Σου επιτρέπω να του κάνεις όποιο κακό νομίζεις, μόνο την ψυχή του να μην πειράξεις». Σήμερα αντιμετωπίζουμε τόσες προκλήσεις, τόσους πειρασμούς. Και
και όλο το ενδιαφέρον μας είναι να μην προβληθούμε από τον κορονοϊό, να μην αρρωστήσει το σώμα μας, αλλά σκεφτόμαστε ότι έχουμε και ψυχή. Για την ψυχή μας τι κάνουμε. Μόλις λοιπόν πήρε αυτή την έγκριση από τον Θεό ο διάβολος, άρχισε το θωροποιό έργο του. Εκεί που ήταν ο Ιώβ στο σπίτι του, έρχεται ένας υπηρέτης του που ήταν στον αγρό και φύλαγε το χωράφι. Ήλθε και του λέει, ενώ οι αγελάδες ζευγάριζαν το χωράφι, και γύρω εκεί έβοσκαν αμέριμνα τα γαϊδουράκια σου, ήρθαν κάποιοι κακοί άνθρωποι, πήρανε όλα τα ζώα και φώνευσαν τους εργάτες, αυτούς που εργάζονται, που ζευγάριζαν τα χωράφια. Και σώθηκα μόνος εγώ και ήρθα να σου το πω. Φυσικά ελυπήθηκε ο Ιώβ, αλλά σαν άνθρωπος του Θεού που ήταν, είπε, τι να κάνουμε, δόξα τω Θεώ. Μετά από λίγο ήρθε άλλος αγγελιοφόρος και του είπε, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε όλα τα πρόβατα και τους βοσκούς και σώθηκα μόνος εγώ και ήρθα να σου το πω. Δεν ήταν να τελειώσει τα λόγια του αυτός ο αγγελιοφόρος και έρχεται άλλος. Και λέει ότι ήρθαν άνθρωποι πάνω στα άλογά τους, οι πείς, περικύκλωσαν τις καμήλες και τις έδεσαν να τις πάρουνε και όλους που δούλευαν εκεί τους υπηρέτες σου τους έσφαξαν και σώθηκα μόνος εγώ και ήρθα να σου το πω. Μέχρι τη στιγμή αυτή ο Ιώβ άκουγε, αλλά έλεγε μέσα του, εάν ο Θεός δεν θέλει, δεν γίνεται τίποτε. Άρα είναι κατά παραχώρηση Θεού και δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έρχεται όμως μετά ένας άλλος υπηρέτης του και του λέει, ήρθε, λέει, μεγάλη καταιγίδα, ανεμοστρόβιλος από την έρημο
και εφύσηξε τις τέσσερις γωνιές του σπιτιού που ήσαν μέσα η γη σου και η κόρη σου, έπεσε η στέγη και τους πλάκωσε όλους και απέθανε. Και ήλθα εγώ για να σου το αναγγείλω. Ο Ιώβ λοιπόν που όλα τα προηγούμενα τα άκουγε και προσευχόταν μέσα του χωρίς καμιά εξωτερήκευση της λύπης του, όταν άκουσε ότι θα πέθαναν τα παιδιά του, σηκώθηκε, έσχισε τα ρούχα του, έκοψε τα μαλλιά του, εις ένδειξη πένθους, έπεσε κάτω, γονάτισε και είπε: με το θέλημα του Θεού έγινε και αυτό. Εγώ γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου και γυμνός και πάλι θα φύγω από αυτή τη ζωή. Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος τα πήρε. Όπως εφάνει καλός τον Κύριο, έτσι και έγινε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο του αιώνας. Από εκεί βέβαια η Εκκλησία πήρε αυτά τα ωραία λόγια και τα λέει στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και έως του αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της μετανοίας ανοίξον μη φύλας ζώδο. Τρίβος θε.
πατέρι πόσα την ψυχή να μαρτίες ως βραθήμος το βίον μου όλων εκδαπανήσας τέσσες πρεσβείες ρίσε με πάσης ακαθασίας ελεήμον ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτημών σου εξάλειψον το ανώμημα άμα. Τα πλήθη των πεπραμένων μη δίνων ενώ γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί έχουμε ανάγκη να εκκλησιαζόμεθα, να ακούμε αυτά τα ωραία λόγια, να δεχόμεθα τη χάρη και την ευλογία του Θεού για να αντλούμε δύναμη και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και τους κορονοϊούς και τα οικονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγείας, διότι δεν είναι μόνο κορονοϊός, το κάμανε μονοπόλιο, υπάρχουν και άλλες αρρώστιες. Πόσοι άλλοι άνθρωποι πεθαίνουν με καρκίνο, για αυτούς δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει συμπόνια. Για τα παιδάκια που τα σκοτώνουν μέσα στις θηλιές των μητέρων τους με τις εκτρώσεις και δεν τα αφήνουν να γεννηθούν, να βαπτιστούν, να κοινωνήσουν σώμα και αίμα Χριστού, να μάθουν να κάνουν το σταυρό του, να προσκυνούν τις Άγιες εικόνες και όλα τα άλλα. Για αυτά υπάρχει κάποια συμπόνια, υπάρχει κάποια μέρημνα από το κράτος, από οποιοδήποτε. Δυστυχώς ούτε και από τις ίδιες τις μητέρες, τους γονείς. Δεν υπάρχει συμπόνια για αυτά τα ανυπεράσπιστα πλάσματα. Τους κλείνουν το δρόμο της ζωής. Να μην γεννηθούν. Να μην δουν τον ήλιο λάμποντα. Όπως έλεγε ο τυφλός,
τον οποίον εθεράπευσε ο Κύριος. Ου γαρίδων τον ήλιο λάμποντα, ουδέ τον εμέ πλαστουργήσαντα. Ο Άγιος λοιπόν και δίκαιος Ιώβ εγονάτισε, έκανε μετάνοια ενώπιον του Θεού και είπε αυτά τα ωραία λόγια, αφήνοντας εμάς παράδειγμα προς μίμηση σε κάθε δοκιμασία μας, να ξέρουμε ότι κατά παραχώρηση Θεού γίνεται και να κάνουμε υπομονή. Ήρθαν πάλι οι άγγελοι ενώπιον του Θεού και ήρθε και ο διάβολος. Και του λέει ο Κύριος, ο Θεός, ξανά, εκεί που γυρίζεις όλη τη γη, είδες κανένα να είναι τόσο πιστός σαν το δούλο μου τον Ιώβ? Είδες ότι σου έδωσα την άδεια να τον πειράξεις? Του κάνεις όλα αυτά τα κακά και δεν έβγαλε από το στόμα του κανένα λόγο πικρό εναντίον μου. Τι άλλο θέλεις λοιπόν για να πιστέψεις ότι ο Ιώβ είναι δίκαιος και αληθινός και άμεμπτος? Και ο διάβολος, δαίμονας, διότι αυτό, γι' αυτό λέγεται διάβολος, διαβάλλει, δεν ικανοποιήθηκε με όλα αυτά τα κακά που έκανε στον Άγιο αυτό άνθρωπο, αλλά πάλι με θρασίδι τα είπε στο Θεό, δέρμα υπερδέρματος, άπλωσε το χέρι σου λέει, είπε στο Θεό, και άγγιξε το, τα οστά του, τις σάρκες του, να δούμε που δεν θα σε βλαστημήσει. Ο Θεός βέβαια, όντας σίγουρος για την αρετή του δούλου του Ιώβ, του είπε, σου δίνω την άδεια να του κάνεις ό,τι θέλεις πάνω στο σώμα του, μόνο τη ψυχή του δεν σου επιτρέπω να αγγίξεις. Και εκείνη τη στιγμή κατελήφθη ο Ιώβ από μια αρρώστια, μάλλον δερματική, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια γέμισε από πληγές και έπαιρνε βότσαλο της θάλασσας για να ξύνει τον η χώρα. Να ξύνει αυτά που άφηναν οι πληγές αυτές επάνω στο σώμα του. Και σε αυτή την κατάσταση βέβαια δεν μπορούσε ούτε να παραμένει στο σπίτι, παρά βγήκε έξω στον κήπο που είχε ένα σωρό από κοπριά, και εκεί έμενε και υπέμενε την κατάσταση αυτή. Το βράδυ, περιμένοντας πότε θα ξημερώσει, και το πρωί πότε θα βραδιάσει,
Τέτοια ήταν η κατάστασή του απελπιστική. Και δεν έφθαναν αυτά. Ήρθε και η γυναίκα του. Και του λέει πώς κατάντησες έτσι. Και υποφέρω κι εγώ τόσο μαζί με σένα. Πώς ο Θεός το επέτρεψε αυτό, όλα αυτά τα βάσανα που σε βρήκανε. Πες μια κουβέντα εναντίον του Θεού, να σε πάρει από αυτή τη ζωή, να γλιτώσεις κι εσύ και εγώ να γλιτώσω. Και της λέει, γυναίκα μου λέει, γιατί μίλησες έτσι σαν μια άφρον γυναίκα, άμυαλη δηλαδή, όταν ο Θεός μας τα έδινε όλα αυτά τα καλά, ήμασταν χαρούμενοι και τον εδοξάζαμε. Τώρα που επέτρεψα να με βρουν αυτά τα κακά, να τον βλασφημίσω, ουδέποτε θα γίνει αυτό. Και εσύ αμάρτησες που μου είπες αυτά τα λόγια. Άκουσα για αυτή την απίστευτη περιπέτεια του Ιώβ. Τρεις φίλοι του από άλλα μέρη και ήρθαν να τον επισκεφθούν. Και τρόμαξαν όταν είδα την κατάστασή του, της υγείας του και όταν άκουσα για όλες τις προηγούμενες δοκιμασίες και για τη στέρηση των παιδιών του. Και θέλοντας να του πουν κάτι οι καημένοι, άρχισαν να του λένε μήπως έκανε κάποιες αμαρτίες και ο Θεός επέτρεψε όλα αυτά, διότι την Παλαιά Διαθήκη υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι η αμαρτία ενός ανθρώπου ή των γονέων του είναι αιτία για οποιαδήποτε παθήματά του. Γι' αυτό ενθυμούμαι από το Ιερό Ευαγγέλιο. Όταν πει ο τυφλός, ο ηχηγενετής, να ζητήσει τη βοήθεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οι Απόστολοι του τον ρώτησαν, ποιος αμάρτησε, λέει, ο ίδιος ή οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός? Και ο Κύριος τους είπε, ούτε οι γονείς του ούτε ο ίδιος, αλλά για να φανεί η δύναμη του Θεού. Και τον έκανε καλά βέβαια και έβλεπε και χαιρόταν και δόξαζε τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο Ιώβ, αυτός ο αληθινός, ο άμεμπτος, ο θεοσεβής, αναγκάστηκε να λογοδοτεί στους τρεις φίλους του που ήρθαν να τον παρηγορήσουν, αλλά άθελά τους, αντί παρηγοριά του, επάυξηναν τον πόνο του και τη θλίψη του. Τι να σας πω, λέει, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Τις γαρ καθαρός έστε απορρίπου αλουδείς, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού επί της γης. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα ζήσει έστω και μία μέρα και δεν θα διαπράξει ένα σφάλμα, μία αμαρτία.
Άρα λοιπόν και εγώ, αν και ερευνώντας τη συνείδησή μου, βρίσκω ότι δεν έκανα τίποτε κακό απέναντι του Θεού, απέναντι της οικογένειάς μου, απέναντι των συνανθρώπων μου. Εν τούτης, ξέρω ότι κανείς άνθρωπος δεν είναι απαλλαγμένος από το ρήπο της αμαρτίας, έστω και αν μια μέρα είναι η ζωή του στη γη. Τολμώ να πω, είπε ο Ιώ τους φίλους του, ότι εβοήθησα τους φτωχούς, τα ορφανά, αυτούς που δεν είχαν βοήθεια από πουθενά. Έγινα οφθαλμός των τυφλών, έγινα πόδι των χολών, έγινα πατέρας των αδυνάτων. Όπως λέει η γη, η διψασμένη περιμένει τη βροχή, έτσι και όλοι αυτοί οι ανήμποροι εχαίροντο όταν άκουαν τη φωνή μου. Δεν έδωσα προσοχή στις πολύτιμες πέτρες, ούτε με ένοιαζε αν ήμουν πλούσιος. Πάντα πολιτευόμουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ποτέ δεν έμεινε ένας ξένος έξω από το σπίτι μου. Η πόρτα μου ήταν πάντα ανοιχτή. Ούτε άφησα φτωχό και αδύνατο να βγει έξω από το σπίτι μου με άδεια τα χέρια. Κύριε, είπε ο Υιός στο Θεό, γνωρίζω ότι είσαι παντοδύναμος και όλα μπορείς να τα κάνεις. Ο Θεός λοιπόν είπε σε ένα από τους τρεις φίλους που τον επισκέφθηκαν, τον Ιώβ, αμάρτησες κι εσύ και οι φίλοι σου, διότι είπατε πράγματα που δεν έπρεπε στο δούλο μου τον Ιώ να τα πείτε. Έπρεπε να σας τιμωρήσω για τον τρόπο με τον οποίο φερθήκατε στον δίκαιο και αληθινό και θεοσεβή δούλο μου τον Ιώ. Αλλά επειδή είναι άκακος, δεν σας κράτησε κακία. Προσευχήθηκε για σας. Γι' αυτό και σας συγχωρώ και εγώ. Και βλέποντας λοιπόν ο Θεός την πίστη, την υπομονή, την ανεξικακία του δούλου του Ιώβ, ευλόγησε
τα έσχατά του. Περισσότερο από τα μπροστινά, δηλαδή ό,τι περιουσία είχε του έδωσε διπλάσια, χωράφια, ζώα, υπηρέτες. Και τα παιδιά που έχασε, 7 γιους και 3 κόρες, του έδωσε άλλους 7 γιους και άλλες 3 κόρες. Διότι ο γιος έζησε μετά από αυτές τις δοκιμασίες ήταν 170 χρονών και έζησε άλλα 240. Όλα τα χρόνια του 240. Και είδε τους καινούριους γιους του, τις καινούριες κόρες του με τα παιδιά τους. Ο Θεός λοιπόν επήρε, ο Θεός έδωσε. Ο Θεός μπορεί όλα να τα κάνει. Γι' αυτό πρέπει την ελπίδα μας να την έχουμε στο Θεό και να ξέρουμε ότι κάθε δοκιμασία είναι κατά παραχώρηση Θεού. Χωρίς το θέλημα του Θεού, φύλλο δεν πέφτει από το δέντρο, ούτε μια τρίχα από την κεφαλή μας. Εάν έχουμε λοιπόν αυτή την πίστη και έχουμε την υπομονή, ο Θεός μπορεί να μας ξαναδώσει εις διπλούν ό,τι εχάσαμε. Εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι τα χωράφια, τα ζώα, τα σπίτια τα έδωσε διπλάσια από ό,τι ήταν πριν να τα χάσει. Τα παιδιά όμως γιατί έδωσε πάλι, δεν τα έδωσε διπλάσια και έδωσε τα ίδια, 7 γιους και 3 θυγατέρες, διότι τα χωράφια και τα ζώα είχαν χαθεί, ενώ τα παιδιά του δεν εχάθησαν. Πήγαν στην αληθινή ζωή. Άρα λοιπόν, 7 γη και 3 κόρες που ήταν στον ουρανό και άλλοι 7 γη και άλλες 3 κόρες που έκανε μετά από τις δοκιμασίες του αυτές ο γιο, γίνονται πάλι διπλάσια, 14 και 6. Ας γίνει λοιπόν η περίπτωση του δικαίου και αγίου αυτού ανθρώπου της Παλαιάς Διαθήκης παράδειγμα σε μας, να μην λέμε γιατί όταν μας βρει μια δοκιμασία. Διάβασα κάπου ότι αυτό το γιατί είναι το γεφύρι του διαβόλου που μας βάζει κακούς λογισμούς και μας βάζει να αντιδικούμε και με τον Θεό, να λέμε γιατί Θεέ μου. Ποιοι είμαστε εμείς που θα ελέγξουμε τον Θεό για ό,τι κάνει. Πρέπει
να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Θεός είναι δίκαιος, παντοδύναμος και πολυέσπλαχνος. Έτσι λοιπόν, και αυτές οι δοκιμασίες που μας βρίσκουν τώρα, η κορονοϊή και τα μνημόνια και όλα αυτά, είναι κατά παραχώρηση Θεού. Είναι για να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας. Να έρθουμε κοντά στο Θεό. Και ο Θεός είναι πολυέσπλαχνος και εκτήρμων και θα τα διορθώσει όλα. Αλλά περιμένει τη μετάνοια και τη διόρθωση όλων μας. Και ιδιαιτέρως ημών των κληρικών και των πνευματικών ανθρώπων που πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα σε όλους, να μην είμαστε δειλοί, να είμαστε θαραλέοι και να ομολογούμε την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Και αν χρειαστεί να μαρτυρήσουμε και να πεθάνουμε ακόμα όπως οι 7 παιδες οι Μακαβαίοι, η μητέρα τους, η Σολομονή, η Αγία Σολομονή, που είναι το Άγιο Λείψανόντι στο Πατριαρχείο και ο δάσκαλός τους ο Ελεάζαρος. Αλλά και όλα τα νέφη των Αγίων και των Μαρτύρων της Καινής Διαθήκης, των Νεομαρτύρων επί Τουρκοκρατίας, που είχαν το θάρρος να ομολογούν τον Χριστό και να λένε «Πεθαίνω, τον Χριστό μου δεν τον αρνούμε», όπως η Αγία Φιλοθέη. Να είναι λοιπόν ο Άγιος Ιώβ, οι Άγιοι Μακαβαίοι, οι Άγιοι Μάρτυρες της Ρωμαϊκής εποχής, της Τουρκοκρατίας, της εποχής του κομμουνισμού που μαρτύρησαν στη Ρωσία και στα άλλα κράτη τα Ορθόδοξα. Τόση και τόση για την πίστη και την αγάπη του Χριστού. Πίστη λοιπόν, προσευχή, υπομονή, θάρρος και ελπίδα. Ζει Κύριος ο Θεός ημών, ο αληθινός, η Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό πρωί και βράδυ να λέμε μαζί με τις άλλες προσευχές μας «Η ελπίσμα ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, Τριάς Αγία Δόξαση». Και έχουμε και την Παναγία μας η οποία μεσητεύει στον Κύριο για μας. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Φύλαξε μας όλους Παναγία, όλους την πατρίδα μας την Ελλάδα, όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, όλους τους ανθρώπους
και βοήθησέ μας να μετανοήσουμε και να κάνουμε αυτά που θέλει ο αληθινός μας Θεός. Αμήν.